Μερικές ώρες απέμειναν έως ότου ανοίξουν οι κάλπες στη Βρετανία, στην πιο αμφίροπη εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων ετών. Συντηρητικοί και εργατικοί εμφανίζονται έως την τελευταία στιγμή ισοδύναμοι στις δημοσκοπήσεις και καθοριστικό ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα θα παίξουν τα μικρότερα κόμματα. Ο Ντέιβιντ Κάμερον δηλώνει πως τώρα η Βρετανία είναι ισχυρότερη από ό,τι ήταν 5 χρόνια πριν, αλλά τονίζει ότι πρέπει να ξανακερδίσει για να γίνουν κι άλλα. Ο κόσμος έχει ανάγκη να σκεφτεί προσεκτικά πριν ψηφίσει, αλλά πιστεύω πως όταν έρθει η ώρα της κρίσης, όταν τεθεί το ερώτημα «Εμπιστεύομαι στον Ed Miliband την οικονομία ή θέλω να κολλήσω με ένα σχέδιο και μια ομάδα που θα φέρουν τα πάνω κάτω στη χώρα», νομίζω ότι μπορούμε να τα πάμε καλά την Πέμπτη. Ο ηγέτης των εργατικών Ed Miliband εξέφρασε την αισιοδοξία του για το εκλογικό αποτέλεσμα. Υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι εμπιστεύεται την ορθή κρίση, όπως είπε, του εκλογικού σώματος. Αυτή είναι η πιο ξεκάθαρη επιλογή που έχει τεθεί ενώπιον του Βρετανικού λαού εδώ και μια γενιά. Μια κυβέρνηση συντηρητικών που εργάζεται μόνο για τους λίγους προνομιούχους ή μια κυβέρνηση εργατικών που θα βάλει σε προτεραιότητα τις εργαζόμενες οικογένειες. Η Νίκολα Στέρτζιον του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας, που εμφανίζεται ενισχυμένη στις δημοσκοπήσεις, δηλώνει ότι το κόμμα της βρίσκεται πολύ κοντά στο να γράψει κοινοβουλευτική ιστορία. Ο Νίκ Λεκ των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, που είναι ο σημερινός εταίρος στην κυβέρνηση Κάμερον, εκφράζει την εκτίμηση ότι θα καταλάβει τόσες έδρες ώστε να παίξει ρόλο κλειδί στις μετεκλογικές εξελίξεις. Τα στελέχη του κόμματος ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου του Νάιτζελ Φάρατζ εκφράζουν την εκτίμηση ότι το UKIP θα πάει πολύ καλύτερα από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις το τελευταίο διάστημα. Thank you.